Να σας καλωσορίσουμε στη συνέντευξη τύπου πριν τον τελικό του κυπέλου. Είναι μια συνέντευξη τύπου που καθιερώνεται για πρώτη φορά που γίνεται πριν από τον αγώνα. Ευχαριστούμε που είστε όλα τα μέσα εδώ. Να καλωσορίσω τους προπονητές και τους αρχηγούς των δύο φιναλίστ. Θέλω να ευχηθώ να γίνει ένα καλό παιχνίδι αύριο, να κερδίσει ο καλύτερος στα πλαίσια του ευαγωνίζεστε. Σίγουρα είναι ένας τελικός αύριο που δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα για το φιλαθλό κόσμο που θα μπορούσε να έρθει στο γήπεδο. Τα νέα μέτρα όμως μας επιβάλλουν και κλεισμένο το θυρών. Θα στερηθεί ο κόσμος live το παιχνίδι. Δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να ασπαστούμε τα μέτρα και να συνεχίσουμε. Θέλω να σας πω ότι για μένα ίσως μπορεί να σημαδευτεί ως ένας ιστορικός τελικός, γιατί είναι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Ο Όδια Βολυσίου που αγωνίζεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και τα τελευταία χρόνια έχει δείξει τη δυναμική του. Και ο Μεθόνης, μια παραδοσιακά καλή ομάδα, πάντα στις πρώτες κατηγορίες. Εύχομαι να κερδίσει πραγματικά το ποδόσφαιρο και να είναι ένας από τους πιο όμορφους τελικούς που θα έχουμε. Ο λόγος δεν ανήκει πλέον σε μένα, ανήκει στους πρωταγωνιστές, οι οποίοι είναι οι κύριοι δεξιά και αριστερά. Θα ήθελα να σας ακούσουμε. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε στο τελικό και εγώ και ο Παναγιώτης που αντιπροσωπεύουμε τον αθλητικό όμιλο Μεθόνης. Μετά από 21 χρόνια είμαστε η μία εκ των δύο ομάδων που βρίσκονται στο φετινό τελικό. Εμείς το θεσμό του κυπέλου παραδοσιακά τον βλέπουμε σαν παιχνίδια προετοιμασίας, γιατί λόγω τουρισμού ξεκινάμε την προετοιμασία μας αργά, οπότε πάντα βρίσκαμε το πρώτο παιχνίδι 5-6-7 μέρες από την πρώτη μας συνάντηση. Οπότε κύριο μέλημά μας ήταν τότε να βγαίνουμε ακέραια από τον αγωνιστικό χώρο. Φέτος, νομίζω, κύριε Σπηλιώτη, νομίζω ξεκίνησε 15 Σεπτεμβρίου. Ναι. Είχαμε την, αν δεν κάνω λάθος και εγώ τώρα σε αυτήν την ημερομηνία, είχαμε τη δυνατότητα να προετοιμαστούμε λίγο κατάλληλα, να είμαστε προετοιμασμένοι πιο καλά. Αλλά χωρίς βέβαια αυτό να αλλάξει τη φιλοσοφία μας, πάντα είχαμε σαν πρωταρχικό στόχο την παραμονή μας ως νεοφώτιστη στο πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα όμως, μέσα από τα παιχνίδια που τα βλέπαμε ως φιλικά, συσσαγωγικά, κάνοντας πειραματισμούς ή περνώντας κάποια στοιχεία της τακτικής μας, ήρθαν οι νίκες. Και ειδικά μετά από τον γκολ εκείνο στο 90 μέσα στα φιλιατρά που μας έδωσε την. Το εισιτήριο για τα ημιτελικά. Κάπου εκεί, και αφού μας επέτρεψε και εμάς η βαθμολογική σκομιδή του πρωταθλήματος να είμαστε πιο άνετοι, βάλαμε λίγο το πρωτάθλημα στην άκρη και δώσαμε την προτεραιότητα στο κύπελο. Κάπου εκεί ξεκίνησε και από την ομάδα που σπέρισε και από μένα ζεστά να ασχολούμαστε με το κύπελο. Πήγαμε με τον Εθνικό να παίξουμε δύο παιχνίδια. Έγινε ό,τι έγινε που το ξέρουμε, τα υπόλοιπα είναι ιστορία και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ να μιλάμε για ένα τελικό. Εγώ θέλω με την ευκαιρία να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Είναι ευκαιρία να τους τα πω και να τα ακούσουν, γιατί τους τα λέω καθημερινά, αλλά να το πω και δημόσια. Είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. Έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια, μου έχουν χαρίσει μεγάλη συγκίνηση σε αυτό το θεσμό. Δεν το αλλάζουμε τίποτα και οποιοδήποτε να είναι το αποτέλεσμα αύριο, δεν θα μου αλλάξει τα συναισθήματα απέναντι σε αυτά τα παιδιά. Είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές, είναι αυτοί που ολοκληρωτικά έχουν το μερίδιο ευθύνης και αυτής της πορείας και του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Και θέλω να τους ξαναδώσω συγχαρητήρια και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, αύριο εύχομαι να γίνει ένας ωραίος τελικός. Δεν είμαστε το φαβορί, είμαστε το outsider και δεν χρειάζεται να κάνουμε ιδιαίτερη ανάλυση για να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό, το ξέρουμε όλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε ελάχιστες πιθανότητες να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα, το κύπελο, συγγνώμη. Όμως, θα μπούμε μέσα, θα το ευχαριστηθούμε, έχουμε λίγα να χάσουμε και πολλά να κερδίσουμε, θα μπουν τα παιδιά μέσα, θα τα δώσουμε όλα, τουλάχιστον αυτό μπορώ να το εγγυηθώ. Και από εκεί και πέρα θα αποδεχτούμε το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Θα αναφερθώ και εγώ και κλείνω στην απουσία του κόσμου. Νομίζω ότι ήταν καλός για τα μέτρα, το συζητάω για την υγεία και όλα αυτά, αλλά ήταν
η συγκυρία τέτοια. Είναι ατυχία να βρίσκονται αυτά τα παιδιά και μιλάω για τους οργανωμένους οπαδούς της Μεθόνης, γιατί θα δίνανε ένα διαφορετικό χρώμα στον τελικό. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος, η παρουσία τους και ο παλμός που δίνουν είναι πολύ ωραίος και για τη γηπεδούχο και για την αντίπαλη ομάδα να δίνουν αυτό. Δηλαδή, πραγματικά χρειαζόντουσαν σε αυτό το τελικό, θα δίνουν ένα διαφορετικό χρώμα. Παρ' όλα αυτά, αυτό που μπορώ να πω εγώ σε αυτά τα παιδιά, τα οποία μας στηρίζουν πάντα και παντού, είναι ότι θα τα δώσουμε όλα, θα προσπαθήσουμε και θα τους κάνουμε όσο μπορούμε κι εμείς. Και δεν μιλάω, δεν γκύομαι για αποτέλεσμα, εννοείται μιλάω για απόδοση. Θα δώσω στα παιδιά 110% της απόδοσής τους και θα τους κάνουμε περήφανους. Αυτά από μένα δεν έχω. Λοιπόν, να αρχίσω πρώτα απ' όλα από τον αντίπαλο στον τελικό και σαν Μεσσήνιος και εγώ να δώσω πραγματικά μέσα από την καρδιά μου συγχαρητήρια στη Μεθόνη, γιατί είναι μια ομάδα, ένα μοντέλο που υπηρετεί, που μου αρέσει πάρα πολύ. Μια μικρή πόλη που ανέβηκε φέτος από την Α1, κάνει μια εξαιρετική πορεία στο πρωτάθλημα στην Α και ειδικά στον πρώτο γύρο ήταν ακόμα πιο ανταγωνιστική. Κάθε Κυριακή ήταν στην τριάδα και στην τετράδα με πολύ καλή εικόνα και αποτελέσματα. Με πολλούς ή λίγους, δεν το ξέρω, φιλάθλους που την ακολουθούν πιστά, αγνοί φιλάθλοι για την πόλη τους εντός και εκτός έδρας. Και αυτή είναι μια εικόνα που την έχω δει και την έχω εισπράξει και μέχρι το Γενάρη που ήμουν στον Άφλιο. Και σαν Μεσσήνιος το ξανατονίζω πάνω απ' όλα. Χαίρομαι να βλέπω τέτοιες ομάδες, μικρά μοντέλα που εκπέμπουν υγεία. Και αυτό το λέω μέσα από την καρδιά μου και τους εύχομαι και τους δίνω δημόσια συγχαρητήρια. Τώρα να πάμε στη δικιά μου ομάδα. Σωστά μίλησε ο συνάδελφος, ο προπονητής, αλλά εγώ θα έλεγα ότι τα φαβορί και τα outsider κρίνονται μέσα στις τέσσερις γραμμές και όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Εγώ προσωπικά είναι τρίτη χρονιά που πάω σε τελικό. Τη μία πήγα σαν outsider με τον Πάμισο. Την άλλη πήγα σαν φαβορί πέρσι με την Πελάνα και νυν Σπάρτη φέτος. Οπότε δεν θέλω να το αναλύσω αυτό. Τα φαβορί και τα outsider φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Αυτό που έχω να πω εγώ ότι όπως και η Μεθόνη που το καταλαβαίνω τα παιδιά για την πόλη τους και για αυτό που ζουν φέτος και την καλή πορεία στην Α τοπική που κάνουν και το τελικό του κυπέλλου που έχουν πάει, ότι όσο είναι η Μεθόνη άλλο τόσο είμαστε διψασμένοι και εμείς για το κύπελο. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος, ιστορικά δεν έχει κατακτήσει το διαβολή της κάποιο τελικό κυπέλλου, οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε οι τελευταίοι που θα υποτιμήσουμε ή θα σνομπάρουμε αυτό το θεσμό. Ηθικά οφείλω να πω δημόσια ότι και να πάρουμε πρώτα το κύπελο αύριο, πρώτα ο Θεός, το μεγαλύτερο μερίδιο ανήκει στον προκάτοχό μου, γιατί εν αντιθέσει με τις δύο προηγούμενες χρονιές που πήγα εγώ τις ομάδες μου στον τελικό, εγώ καλούμαι απλά να βάλω το κερασάκι στην τούρτα. Σήμερα κλείνω σημειολογικά ένα μήνα στο Διαβολίτσι και την ομάδα τη βρήκα στον τελικό, ούτε καν στον ημιτελικό. Άρα αν και εφόσον το πάρουμε, το μεγαλύτερο μερίδιο το πιστώνονται οι προηγούμενοι προπονητές και ειδικά ο Κώστας ο Παλαμάρας. Αυτό οφείλω να το πω και βέβαια τα παιδιά που την έχουν φτάσει στην ομάδα μέχρι εδώ. Αυτό που όπως είπαν και προλαλήσατε, να έχουμε έναν τραυματισμό πως μπουν τα παιδιά υγιείς, να φύγουν υγιείς από το γήπεδο, αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο, ο καλύτερος ή ο πιο τυχερός ή ξέρετε ότι εν αντιθέσει με το πρωτάθλημα που είναι ένας μαραθώνιος, ένας τελικός κυπέλλου είναι μια κούρσα μιας ανάσας 100 μέτρων, γιατί είναι ένα μάτς, είναι 90 λεπτά και εκεί μπορούν να γίνουν τα πάντα. Ας το πάρει ο πιο ικανός ή ο πιο τυχερός και πάνω απ' όλα να μείνει ένας τελικός είτε για τους πολύ λίγους που θα είναι μες στο γήπεδο είτε για αυτούς που θα το δουν live streaming, έστω και μέσα από την τηλεόραση ή ξέρω εγώ από τους υπολογιστές, να ευχαριστηθούν, να κάνουμε περήφανη τη Μεσσηνία και να τη διαφημίσουμε παρά έξω από το μικρό κόσμο που ζούμε μέσα στο νομό μας. Αυτά έχω να πω. Αρχικά θα ήθελα να συγχαρώ την αντίπαλη ομάδα, την ομάδα του Διαβολιτσίου, για τη συμμετοχή της στο τελικό. Τώρα όσον αφορά την ομάδα μου, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γενικότερα για την πορεία μας φέτος, και στο πρωτάθλημα και το κύπελο. Και αναφέρω και το πρωτάθλημα διότι είναι ένας από τους λόγους που είμαστε εδώ σήμερα, διότι η καλή πορεία μας στον πρώτο γύρο μας επέτρεψε να το κοιτάξουμε, να επικεντρωθούμε περισσότερο στο θεσμό του κυπέλου και να είμαστε σήμερα εδώ μετά από 21 χρόνια να έχουμε φέρει την ομάδα μας σε έναν ακόμα τελικό. Όσον αφορά το αυριανό παιχνίδι, το οποίο δυστυχώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί θα πραγματοποιηθεί χωρίς κόσμο, χωρίς την ατμόσφαιρα που θα άρμοζε σε ένα τέτοιο γεγονός, σε ένα τελικό,
Ξέρουμε, συμφωνώ με τον προπονητή μου, είμαστε ξεκάθαρα το outsider. Άλλωστε, μας χωρίζει και μια κατηγορία με το Διαβολίτσι. Παρ' όλα αυτά, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να μπούμε στο γήπεδο, έτοιμοι να δώσουμε και την ψυχή μας, για να διεκδικήσουμε τις όσες πιθανότητες έχουμε για... από αυτό το παιχνίδι. Ελπίζω να γίνει ένα καλό παιχνίδι αύριο, να το ευχαριστηθούν όσοι οι λίγοι που θα καταφέρουν και θα είναι στο γήπεδο, όσοι προτιμήσουν να το δουν από το live streaming που θα προσφερθεί, και ας νικήσει ο καλύτερος. Αυτά έχω να πω, χωρίς τραυματισμούς, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να δώσω και εγώ από τη μεριά μου συγχαρητήρια στην ομάδα της Μεθόνης που έφτασε μέχρι τον τελικό. Είναι ωραίο να βλέπεις, όπως το είπε και ο προπονητής μου, ομάδες έτσι από χωριά να είναι εκεί. Μετά από 21 χρόνια, συγχαρητήρια στα παιδιά που φτάσανε μέχρι εδώ. Εμείς από τη μεριά μας είναι η πρώτη φορά που η ομάδα μας πάει σε τελικό κυπέλλου. Βλέπουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια η ομάδα μεγαλώνει. Πέρσι πήρε το πρωτάθλημα, φέτος έχει φτάσει σε τελικό κυπέλλου για πρώτη φορά. Θέλουμε να πάρουμε το κύπελλο πάρα πολύ για να μεγαλώσει και άλλη ομάδα, όπως είπα πριν. Τώρα, όσο δεν έχει κόσμο, είναι λίγο στενάχωρο, γιατί αυτά τα παιχνίδια θεωρώ είναι καλό να είναι και ο κόσμος εκεί, είναι σαν γιορτή του ποδοσφαίρου. Αλλά όσοι είναι εκεί, ελπίζω να απολαύσουν ένα καλό παιχνίδι χωρίς τραυματισμούς, να μην τραυματιστεί κανένα παιδί, γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι. Και εμείς από τη μεριά μας έχουμε δουλέψει πολύ σε αυτές τις μέρες στην προπόνηση. Δεν θεωρώ πως υπάρχει φαβορί και outsider σε ένα τελικό. Είναι ένα παιχνίδι 90 λεπτών. Όλα θα κερθούν, όπως είπε ο προπονητής μου, μέσα στις 4 γραμμές. Σεβόμαστε τη Μεθόνη όπως σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Και θα προσπαθήσουμε να παίξουμε, να βγάλουμε στο γήπεδο αυτά που μας ζητάει ο προπονητής μας για να πάρουμε το κύπελο. Να γίνει ένας καλός αγώνας, εύχομαι. Πάλι ξαναλέω, χωρίς τραυματισμούς, και ας κερδίσει ο καλύτερος.